ενός σημαντικού νοσοκομείου στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, άρα έπρεπε να αποχωρήσω για να διαφυλάξω κυρίως τον εαυτό μου και κυρίως τη θέση μου. Έτσι, δεν πήγα εκεί ως Ελευθερία Χατζηγεωργίου πρόσωπο, πήγα γιατί καλέστηκα ως υφυπουργός εσωτερικών τομέας Μακεδονίας και Θράκης, άρα όφυλα να παραστώ σε μια εκδήλωση. Αυτό δεν το σεβάστηκαν κάποιοι άνθρωποι και κυρίως δεν το σεβάστηκε το ίδρυμα το οποίο είχε κάνει την εκδήλωση και αναγκάστηκαν να φύγω. Από εκεί και πέρα δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή δεν είναι persona non grata τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Βόρεια Ελλάδα? Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Έχουμε τοποθετηθεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη της κυβέρνησης το ένα μετά το άλλο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να έρθει και ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινά περιοδίες και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί οι περιοδίες έχουν ξεκινήσει ήδη. Αύριο και μεθαύριο θα βρίσκεται στην Κρήτη και την Δευτέρα στην Ξάνθη. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι όλα είναι κανονικά και όλα λειτουργούν. Δεν είναι φυσιολογικό όμως να αντιδράει ένα κομμάτι του κόσμου της Βόρειας Ελλάδας? Κοιτάξτε, η αντίδραση έχει διάφορες μορφές και διάφορους τρόπους με τους οποίους γίνεται. Εγώ, επειδή ακριβώς έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα, έζησα στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Οι καταγωγές μου και από τους δύο μου γονείς είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Η μητέρα μου από τον Εύρο και ο πατέρας μου από την Πέλα. Άρα αυτή την ευαισθησία των ανθρώπων της Βόρειας Ελλάδας, επειδή μιλάμε για το μακεδονικό, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, την καταλαβαίνω και τη σέβομαι. Και γι' αυτό όταν συζητάμε επί του θέματος πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, να μιλάμε επί μιας πραγματικότητας και όχι επί πραγμάτων τα οποία δεν ισχύουν. Από εκεί και πέρα, αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα κυρίως και όχι μόνο, δεν μιλάω για τις μεγάλες συγκεντρώσεις των ανθρώπων εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών που διαδήλωσαν, που μίλησαν και είπαν την αντίθεσή τους, αλλά αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα είναι εντελώς κατευθυνόμενα και φαίνεται ότι φθήνουν κιόλας. Νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι ως περιοδεύων θείασος γυρνάνε από πόλη σε πόλη της κεντρικής Μακεδονίας κυρίως και της Θεσσαλονίκης. Όσο περνάει ο καιρός φθήνει όλη αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι ολοφάνερο. Αυτός ο περιοδεύων θείασος που λέτε ανήκει σε κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου? Δεν θα το έλεγα και νομίζω ότι φαίνεται άλλωστε και με τον τρόπο που αντιδρά και με τον τρόπο που εκφράζεται το τελευταίο διάστημα. Δεν μιλάω για, ξαναλέω, δεν μιλάω για την πλειοψηφία του κόσμου, ο οποίος πραγματικά ένιωσε μία δύσκολα, αντιμετώπισε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως στους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας τους αγγίζει και τους αγγίζει πραγματικά στην ψυχή τους. Τους αγγίζει γιατί είναι ένα ζήτημα με το οποίο όλοι μας μεγαλώσαμε και για το οποίο όλοι έχουμε μία ευαισθησία λίγο παραπάνω, θα έλεγα, από τους ανθρώπους στην Νότια Ελλάδα και αυτό επιτρέψτε μου να το αντιλαμβάνομαι γιατί τα τελευταία χρόνια έχω ζήσει στην Νότια Ελλάδα και καταλαβαίνω τη διαφορά και την ευαισθησία ενός Βορειοελλαδίτη σε σχέση με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Παρόλα αυτά όμως, ξαναλέω ότι αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο κυρίως διάστημα δεν είναι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες, οι άνθρωποι οι οποίοι ζορίστηκαν ίσως με τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι κατευθυνόμενοι άνθρωποι από συγκεκριμένα κόμματα που δεν ανήκουν στο Δημοκρατικό Τόξο, προφανώς. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να δημιουργήσουν μια εντύπωση και μια εικόνα και βέβαια έχουν και μια βοήθεια. Έτσι, τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας τους δείχνουν σαν να γίνεται κάτι φοβερό και κάτι το οποίο είναι συνολικά η εικόνα της Βόρειας Ελλάδας ή της πόλης Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Θα κάνεις ερώτηση εσύ, θα σε διακόψω τώρα, δεν πειράζει. Θα την κάνω εγώ την ερώτηση. Εκλογικά πώς θα κοστίσει το? Αυτό πήγα να κάνω και εγώ, αυτό θα ρώταγα. Είναι η επόμενη ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές ή όταν θα γίνουν οι εκλογές, αν αυτό είναι η συμφωνία. Όχι, μιλάω για στολές εκλογές τώρα. Ακριβώς. Και περιφερειακές και ευρωεκλογές, πόσο θα κοστίσει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αυτή η συμφωνία? Μονοψήφιο στις ευρωεκλογές και θα χάσετε
το μεγαλύτερο. Ποιος τα λέει αυτά. Οι εκτιμήσεις που λένε οι. Κοιτάξτε, δεν είναι τουλάχιστον η δική μου αίσθηση και νομίζω ότι έχω μια εικόνα από το τι σημαίνει κάνω εκλογές. Τι... Αντιλαμβάνομαι τι λέει ο κόσμος και τι αισθάνεται. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Νομίζω ότι τα πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε επί της ουσίας και να δούμε αν ο κόσμος συμφωνεί, διαφωνεί σε σχέση με αυτό είναι τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, ποια ήταν η πολιτική της σε σχέση με τους ασθενέστερους, ποια ήταν η πολιτική τους για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά υπέστησαν πάρα πολλά πράγματα. Είναι θέμα όμως επικαιρότητας και συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώς και είναι θέμα επικαιρότητας. Πάρα πολύ κόσμο. Κερδίσατε τη συντάξη γιατί πουλήσατε τη Μακεδονία. Αυτό σας κάτι. Αυτό δεν λέει η Συμβουλή. Ναι, εντάξει, το, έχει ακουστεί και αυτό. Που, δεν το, όχι ακουστεί, το έχει πει η Νέα Δημοκρατία, το έχει πει ο πρόεδρος, ο πρόεδρος της. Νομίζω ότι αυτά είναι γελοιότητες. Δηλαδή, να συζητάμε με τέτοιους όρους νομίζω ότι είναι γελίο. Γιατί και εγώ μπορώ να πω μια τέτοιου είδους πρόταση, η οποία δεν βασίζεται πουθενά. Όταν βγαίνω στο εξωτερικό, όταν μιλάω με αυτούς που μας δώσαν τις συντάξεις για να πουλήσουμε τη Μακεδονία, δεν τους το λέω, δεν αναφέρω τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά παρόλα αυτά είναι εύκολο σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, όπου όλα είναι απλά και εύκολα ναι, για μένα. Αγάπησαν οι ξένοι ξαφνικά πολύ, εκεί που δεν σας αγαπούσαν, ειδικά στις αρχές της διακυβέρνησής σας. Κοιτάξτε, υπήρχε μια περίοδος της ελληνικής κυβέρνησης από το Γενάρη του 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, όπου η ελληνική κυβέρνηση έκανε σκληρή διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι φάνηκαν τα πράγματα μετά το δημοψήφισμα και μετά πραγματικά αυτό που έκανε, αυτή την απόφαση που πήραμε από μεριάς της ελληνικής κυβέρνησης να πούμε ναι στο μνημόνιο. Να ψηφίσουμε πραγματικά ένα νέο μνημόνιο και να κάνουμε πράγματα τα οποία ίσως να μην είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Αλλά και γι' αυτόν τον λόγο κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν συνεχίσαμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα χωρίς να πάρουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Πήραμε εκ νέου εντολή από τον ελληνικό λαό και νομίζω ότι η πορεία από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα δεν είναι η ίδια και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και το βασικότερο όλο είναι ότι τον Αύγουστο του 2015. Τον Αύγουστο βγήκαμε από τα μνημόνια, τον Αύγουστο του 2018. Και άρα η οικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση κυρίως μετά την έξοδο από τα μνημόνια είναι αυτή που έχει αλλάξει. Επιδοματική πολιτική. Ναι, έτσι σας κατηγορεί η τουλάχιστον αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά και το κίνημα αλλαγής. Τη μία που πήραμε τις συντάξεις για να ξεπουλήσουμε τη Μακεδονία. Την άλλη, οποιαδήποτε μέτρο παίρνει αυτή η κυβέρνηση προς όφελος των πολλών είναι μέτρο επιδοματικής πολιτικής και το κάνουμε για προεκλογικά για να κερδίσουμε τις αυτοδιοικητικές. Σε ευρωεκλογές, σε εθνικές εκλογές, κάθε φορά κάτι έχουμε να κερδίσουμε. Και την περίοδο που πήραμε πίσω το μέτρο για τις συντάξεις μας, λέγανε ότι το κάνουμε προεκλογικά. Γιατί το Γενάρη θα είχαμε εκλογές. Μέχρι τώρα είχαμε καμιά 30 φορές εκλογές. Ό,τι καλό κάναμε στην κοινωνία, στην πλειοψηφία της κοινωνίας, ήταν προεκλογικό μέτρο. Από το 2016 μέχρι και σήμερα, ό,τι καλό έχουμε κάνει, από τα πρώτα μερίσματα μέχρι το μέρισμα του 2018, ήταν προεκλογικό μέτρο. Τον μπαράζ των μέτρων που περιμένουμε ναι, αλλά... έτυχε χρονικά. Να έρθει η κατάσταση της οικονομίας τέτοια λίγο πριν από τις εκλογές. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς τα νούμερα και οι αριθμοί φαίνονται και άρα τα πλεονάσματα της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε μια σειρά από νέα μέτρα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά και από το Σεπτέμβριο του 2018 που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια σειρά μέτρων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους μέχρι και σήμερα και τα περισσότερα πριν από την αλλαγή του χρόνου, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, είναι μέτρα γιατί μας δίνει τη δυνατότητα, έχουμε δημοσιονομικό χώρο δηλαδή και μπορούμε να κάνουμε πράγματα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Αυτό ήταν μια πολιτική της κυβέρνησης την οποία την κάναμε το 2016. Ό,τι πλεόνασμα είχαμε το δώσαμε ως στους συνταξιούχους. Το 2017 με το κοινωνικό μέρισμα. Το 2018 πάλι με το κοινωνικό μέρισμα. Ό,τι δηλαδή πλεόνασμα υπάρχει στην ελληνική οικονομία, αυτό ξαναγυρνάει πίσω στους πολίτες σε πολύ συγκεκριμένη. Όχι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πλεόνασματος πάει πίσω στους δανειστές. Εντάξει. Λέω ό,τι περισσεύει σε σχέση με το χρέος. Το υπερπλεόνασμα. Ακριβώς. Ό,τι περισσεύει από το υπερπλεόνασμα δίδεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί πραγματικά από την κρίση. Και αυτό νομίζω είναι μια πολιτική της κυβέρνησης που δεν είναι προεκλογική. Ξαναλέω. Ταξική. Έχει ταξικό πρόξιμο. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας εκτός. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Τη μεσαία τάξη και πέρα. Νομίζω ότι και σε αυτήν την κατεύθυνση και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και ένα από αυτά, να τα θυμίσουμε, ήταν η μείωση του ασφαλιστικού σε κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίοι δεν ανήκουν στα χαμηλά εισοδήματα, ανήκουν στα μεσαία και πάνω εισοδήματα, όπου υπήρξε ελάφρυνση σε σχέση με το ασφαλιστικό. Το μέτρο για τις 120 δόσεις και στην εφορία και στο ασφαλιστικό που να έχουμε έρθει. Πει ότι θα. Αυτό, γιατί δεν το έχουμε διακόπτει. Θα έρθει και νομίζω έρθει, ότι. Ξέρετε, το λέω συνέχεια, ίσως και στην
πρωινή εκπομπή, στο απευθείας, το λέγαμε συνέχεια. Κάθε φορά που ερχόταν εδώ πέρα μέλος της κυβέρνησης, λέγαμε πότε θα έρθουν 120 δόσεις. Πότε θα έρθουν 120 δόσεις, γιατί η αγορά στενάζει. Ζητάει αυτό το μέτρο, όπως ζητάει όλα τα μέτρα ελάφρυνσης. Ακριβώς, και άρα είναι οι άνθρωποι κυρίως αυτής της κατηγορίας ανθρώπων, είναι μεσαίες και πάνω. Έτσι. Mm. Αυτοί που ζητάνε τις 120 δόσεις, είτε στο ασφαλιστικό είτε στην εφορία, είναι τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση αφενός στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή το 2016-2017, φρόντισε να μην υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα όρια της φτώχειας, να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει πραγματικά δύσκολα από το 10 και μετά. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι μια σειρά από μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση κυρίως από το 18 και έπειτα είναι και σε κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες δεν ανήκουν στα χαμηλά εισοδήματα αλλά ανήκουν στα μεσαία και λίγο ψηλότερα. Να πάμε σε μια σημερινή είδηση. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έδωσε μια συνέντευξη στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα. Μεταξύ των άλλων είπε ότι θα καταθέσει τροπολογία τις επόμενες ημέρες όταν ανοίξει η Βουλή για να μην μειωθεί το αφορολόγητο για κάθε πρωθυπουργό να το ψηφίσει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτά είναι λίγο αστεία από μεριάς του κυρίου Μητσοτάκη. Πριν καταργήσουμε το μέτρο για την μείωση των συντάξεων, έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνετε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε καταθέσει και πάλι μια τέτοια τροπολογία στο παρελθόν. Γιατί δεν πίστευε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει τέτοιου είδους μέτρα. Είμαστε ξεκάθαροι και ο πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη, εμέσως πλήρως σαφώς, είπε ότι αν είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί η μείωση του. Δεν ξέρω πότε θα πάμε. Θα πάμε πριν ή μετά τις εκλογές. Αυτές είναι αποφάσεις που θα λάβει ο Πρωθυπουργός με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αμέσως αμέσως. Γιατί δεν ψηφίζει την τροπολογία του κ. Μητσοτάκη να τελειώνουμε. Να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θέμα φορολογίας. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι το αστείο της υπόθεσης. Ενώ ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι μια σειρά από μέτρα θα τα λάβει το αμέσως επόμενο διάστημα και κάποια ίσως αργότερα, εφόσον συνεχίζει να είναι Πρωθυπουργός, έρχεται ο κ. Μητσοτάκης να μας πει όπως μας έχει πει στο παρελθόν ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό ενώ είχαμε ψηφίσει. Εμείς την αύξηση του κατώτατου μισθού ή θα καταργήσει τον υποκατώτατο, ενώ είχε η κυβέρνηση κάνει μια τέτοια. Είχε καταργήσει τον υποκατώτατο. Άρα είναι εύκολα πράγματα αυτά τα οποία εξαγγέλει ο κ. Μητσοτάκης και εγώ μόνο να γελάσω μπορώ με τέτοιου είδους εξαγγελίες και δεν μπορώ να το λάβω πραγματικά σοβαρά. Άλλωστε, υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές, οι οποίες όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019 και εκεί η κυβέρνηση θα έχει το χρόνο να λάβει και άλλου είδους τέτοια μέτρα και νομίζω ότι ένα από αυτά ίσως να είναι και η κατάργηση του αφορολόγητου. Το ίσως ξέρετε τώρα τι σημαίνει. Το ίσως τι ανοίγεται τώρα ως κουβέντα. Τώρα αυτή η παρέχεση, αφού το ίσως έμεινε και θα μείνει τώρα. Εγώ δεν είπα ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Άρα πάντα πρέπει να βλέπεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Ποιος μπορεί να κυρώσει αυτή την πρόθεση της κυβέρνησης να μην μειωθεί το αφορολόγητο. Ποιος μπορεί να την ακυρώσει. Η πρόθεση της κυβέρνησης να μην μειώσει το αφορολόγητο. Ποιος μπορεί. Πρόθεση. Νομοθετημένα όμως έχουμε τη μείωση του αφορολόγητο από το. Η πρόθεση της κυβέρνησης να το πάρει πίσω αυτό. Να πάρει πίσω αυτό το νόμο. Προφανώς. Ποιος μπορεί να βάλει εμπόδια. Κανένας δεν μπορεί να βάλει εμπόδια. Το ζήτημα είναι να δούμε ποια είναι τα οικονομικά της χώρας, αν υπάρχουν δυνατότητες για τέτοιου είδους μέτρα και νομίζω ότι αυτό που φαίνεται. Δεν το γνωρίζω το ακριβές κόστος. 1,8 δις. Αν να δούμε τις πραγματικές δυνατότητες, άλλωστε τα νούμερα της Eurostat πριν από μια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, φανέρωσαν υπερπλεονάσματα πολύ μεγαλύτερα από αυτά. 4,4. Άρα οι δυνατότητες που μας δίνονται είναι. Καλύπτονται. Άρα. Φαίνεται ότι θα υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και θα υπάρχει δυνατότητα από μεριάς ελληνικής κυβέρνησης να καταργήσει αυτό το μέτρο, δηλαδή τη μείωση του αφορολόγητου από 1η-1η του 20. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Έτσι βιαζόμασταν και για τις συντάξεις. Κανένας δεν πίστευε την ελληνική κυβέρνηση. Πίστευαν όλοι ότι από 1η-1η-19 θα έχουμε μείωση των συντάξεων, κάτι το οποίο δεν έγινε. Σας ξαναείπα ότι η ελληνική κυβέρνηση πάντα έχει στο νου της τέτοιου είδους μέτρα να μην υλοποιηθούν ή να παρθούν κάποια μέτρα τα οποία είναι προς όφελος συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων και αυτή τη λογική και αυτή την πολιτική θα συνεχίσει να έχει μέχρι και τις εκλογές τον Οκτώβριο του 2019. Με ξέρετε τι μετράω. Πόσες φορές είπα θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Ήταν η τέταρτη φορά που το είπατε. Θα γίνουν σίγουρα εκλογές τον Οκτώβριο. Πάμε. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Αφού το είπα 4 φορές, τώρα θα έρθω να το αναιρέσω. Τώρα όμως θα σας βάλω το ερώτημα. Μετά το αποτέλεσμα δεν είναι καλό στις 26 του.
Του Μάη. Πάντα έμαθα να σας πω κάτι, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοιου είδους κουβέντες και επειδή και σε προηγούμενες εκλογές. Την έχετε την εμπειρία ούτως ή άλλως. Και σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες μας λέγαν πώς θα σχηματίσετε κυβέρνηση αφού δεν φαίνεται να είστε πρώτο κόμμα και να έχετε αυτοδυναμία. Με ποιον θα σχηματίσετε, με τον Τάδε, με τον Δίνα. Η ΑΝΕΛ τον Σεπτέμβριο του 2015 δεν μπαίναν στη Βουλή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέω να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκλογών και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα και εκεί θα φανεί αν τελικά θα πάμε τον Οκτώβριο του 2019 που έτσι πιστεύω. Ξέρετε, εγώ. Τώρα που είπατε δημοσκοπήσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις, μας το είπε χθες, μας το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης εδώ πέρα. Βέβαια, μας είπε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις το 2015 έδειχναν μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ίσως και να μην πέσουν έξω, γιατί δεν έψαν και στην Ισπανία. Εμένα μου αρέσει αυτή η πραγματικότητα του κύριου Γεωργιάδη. Είναι ωραία. Θα ήθελα να ζω σε μια τέτοια πραγματικότητα. Χαίρομαι που ο ίδιος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μακάρι να είχαμε όλη τη δυνατότητα να ζούμε σε μια τέτοια, στη δική μας πραγματικότητα, όπου όλα είναι όμορφα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα να έχετε. Εγώ δεν πάω μακριά. Μέχρι Θεσσαλονίκη εκεί πάω. Α, ωραία. Και εγώ θα πάω σήμερα το βράδυ. Εσείς θα πάτε σήμερα το βράδυ. Εμείς θα μεταβερθούμε τώρα. Με τη βοήθεια της Ελένης.